Άλλο αποτέλεσμα περίμεναν και άλλο είδανε στις νέες στάσεις των λεωφορείων, δηλώνει ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Καβάλας, κ. Γιάννης Χαλεπιάδης. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες στάσεις που τοποθετήθηκαν δεν είναι λειτουργικές για τους πολίτες. Το γεγονός αυτό μάλιστα προκύπτει από τον τρόπο που έχουν τοποθετηθεί οι στάσεις, αλλά και από το υλικό που αυτές έχουν διαμορφωθεί. Η αλήθεια είναι ότι οι στάσεις δεν έχουν φτάσει ακόμα στο τελειωτικό του στάδιο. Ακόμα είναι ελλιπής η κατασκευή. Από όσο γνωρίζω, θα πρέπει να μπουν και πινακίδες ενημέρωσης επιβατών, θα πρέπει να μπουν και τα φωτοβολταϊκά από πάνω, τα πάνελ, τα οποία θα είναι για τη φόρτιση των κινητών τηλεφώνων. Υπάρχουν στάσεις στις οποίες δεν έχουν μπει ακόμα τα πολυκαρβωνικά από πίσω, τα προστατευτικά. Δεν έχουν μπει σε όλες, μέχρι που δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα καν και στάσεις. Όπως είναι του ΕΟΤ, όπως είναι η Κουντουριώτου, όπως είναι της Καλαμίτσας, οι δύο οι στάσεις. Δεν έχουν φτάσει στο τελειωτικό του στάδιο οι στάσεις. Σαν πρώτη όψη, δεν τηρούν τις προδιαγραφές αυτές εδώ που έλεγε το πρόγραμμα για την κατασκευή τους. Δηλαδή μιλούσαν για αντιβανδαλιστικά πλαίσια, τα οποία αυτά εδώ δεν τα έχουμε δει σε καμία στάση. Αυτά εδώ που τοποθετούνται είναι πολυκαρβωνικά. Επάνω το στέγαστρο είναι κάθετο προς το οδόστρωμα, δεν έχει καθόλου κλίσεις. Τα νερά αυτά εδώ, όταν θα βρέχει, πού θα πηγαίνουν. Είναι επίπεδο το στέγαστρο. Θα μαζεύει σκουπίδια επάνω, από φύλλα, από σκόνες. Δεν έχει κάποια κλίση όπως είχαν τα παλιά και φεύγανε στις σιδροροές που είχαν, στα λούκια που είχαν μπροσπίσω τα στέγαστρα και καταλήγαν σε υδροροές. Είναι κάποια προβληματάκια τα οποία τα έχουμε εντοπίσει εμείς, αλλά σας λέω, δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμα το στάδιο κατασκευής, οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική εικόνα της στάσης για να μπορέσουμε να κάνουμε μια εκτίμηση. Για το συγκεκριμένο θέμα μιλάει στην εκπομπή αναλυτής στο ένα Channel ο επικεφαλής της παράταξης «Ο τόπος της ζωής μας», κ. Μάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος δηλώνει πως οι στάσεις που έχουν τοποθετηθεί δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές που είχαν παρουσιαστεί και πως δεν είναι λειτουργικές για όποιους τους χρησιμοποιούν. Επίσης, ο τρόπος κατασκευής τους αλλά και τα υλικά κατασκευής τους είναι εύκολα να καταστραφούν με το πέρασμα του χρόνου. Οι προδιαγραφές μελέτης με το τι έχει παραδοθεί μέχρι σήμερα υπάρχει μια διαφορά. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσουν. Εγώ έβαλα στο δημόσιο διάλογο τη συζήτηση, γιατί τώρα να δώσω το δικαίωμα να γίνουν οι αλλαγές ή να γίνουν αυτό που πρέπει. Γιατί θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ, ενώ η μελέτη μέσα προδιαγραφές έχει μέσα ένα γυαλί στην πλάτη της στάσης. Ναι, όπως το βλέπουμε κιόλας και στα πλάτη. Το αντιβανδαλιστικό υλικό, το οποίο αυτό προστατεύει τους ανθρώπους που κάνουν χρήση στις στάσεις. Βλέπω ότι το υλικό και στην οροφή ότι υπάρχουν ελλείψεις. Βλέπω ότι και απορώ πώς πραγματικά αυτές οι στάσεις με αυτά τα υλικά θα αντέξουν στις βροχές, στον αέρα και στην υπερβολική ζέστη. Γιατί ξέρετε, αυτό το υλικό ζεσταίνει πολύ το καλοκαίρι. Γιατί και εγώ χρησιμοποιώ στάσεις μερικές φορές, όχι συχνά, αλλά τις χρησιμοποιώ. Και δεν ξέρω πόσο χρήσιμες θα είναι για τους καβαλιώτες. Βέβαια, δεν γνωρίζω τι γίνεται με τα LED, τα πάνελ, τα φωτοβολταϊκά και με τις φορτώσεις των κινητών που λένε και μιλούν για έξυπνες στάσεις στο Δήμο Καβάλας. Αλλά το περιγράφω τώρα και δεν βλέπω εγώ να υπάρχει τέτοια εξέλιξη. Όμως, όπως και να έχει, περιμένω να δω πώς θα γίνει και η παραλαβή αυτού του έργου. Βάζω τους προβληματισμούς και βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Εμείς, κύριε Ατζημιδάκη, βλέπουμε πάντα τη χρησιμότητα και την πρακτικότητα κάθε έργου. Ο κύριος Μουριάδης βγήκε να πει και να δηλώσει ότι αλλάζουν τις στάσεις, αλλά δεν τον ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία ποια είναι? Η ουσία να είναι χρήσιμο αυτό το έργο στους πολίτες. Όμως δεν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος, ο κύριος Χαλεπιάδης κάνει λόγο και για τις υπόλοιπες στάσεις που έχουν καταστραφεί, με το αρχικό σχέδιο για αυτές να είναι η αντικατάστασή τους. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα να βρεθεί άλλη λύση για την επίλυση των προβλημάτων τους. Τες εδώ είχαμε πει ότι με την απομάκρυνση των παλαιών στάσεων, εκεί που τοποθετούνται οι καινούριες, θα χρησιμοποιούσαμε τα στέγαστρα από τις απομακρυζόμενες στάσεις για να τα βάλουμε και να αντικαταστήσουμε τις στάσεις που χτυπήθηκαν από το χαλάζι.
Η απομάκρυνση όμως που έγινε από τον εργολάβο δεν έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεβιδωθούν τα στέγαστρα από τις κολόνες, με αποτέλεσμα να τα ακουμπώντας τα κάτω στο έδαφος να σπάσουν τα περισσότερα πλαστικά. Κοιτάζουμε εμείς αυτή τη στιγμή, έχουμε έρθει σε μια συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, βάζοντας κάποια υλικά εμείς και βάζοντας αυτή την τεχνογνωσία, και έχουν ήδη αρχίσουν πλέον και αλλάζουν αυτές εδώ οι στάσεις. Ήδη έχει τρεις μέρες που γίνονται κάποιες αλλαγές. Ξεκινήσαμε με κάποιες στάσεις που ήταν κέρυες, να το πω έτσι. Ήταν η στάση που είναι μέσα στο νοσοκομείο. Είναι οι δύο οι στάσεις που έχει έξω από την είσοδο των ΤΕΗ για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Και σιγά σιγά θα μπούμε μέσα στην περιοχή της Νεαπόλεως να αντικαταστήσουμε και εκεί τις στάσεις, τα στέγαστρα, όπως και όπου αλλού υπάρχουν σπασμένα στέγαστρα. Σιγά σιγά δηλαδή θα τις βλέπετε και θα βάφονται οι στάσεις όπου χρειάζεται και θα μπαίνουν τα καινούργια τα πολυκαρβωνικά από πάνω, τα οποία μάλιστα τα κάναμε και σε μπλε χρώμα, για να ταιριάζουν με τον χρωματισμό των στάσεων και να είναι κάτι όμορφο, να είναι όμορφο και στο μάτι, ας πούμε, να αρέσουν.